Σοβαρές ευθύνες αποδίδει στη διοίκηση της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης ο επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνθεσης για την έξαρση του φαινομένου των κουνουπιών, Χριστόδουλος Τοψίδης, ο οποίος θεωρεί ότι δεν έγιναν αρκετά έγκυρα οι κατάλληλες ενέργειες ώστε να εγκριθούν οι αεροψεκασμοί ακμεοκτονίας κουνουπιών όπως έγινε σε άλλες περιφέρειες της χώρας. Έχουμε τις εστάσεις του εξής λόγου. Για το μοναδικό λόγο ότι 23 εβδόμου υπάρχει άδεια σε τέτοιες περιφέρειες, ήδη η Θεσσαλονίκη ψεκάζει και εμείς περιμένουμε ακόμα να δει το φάρμακο. Δεν κάνουν χρήση του όρου που υπάρχει μέσα στην σύμβαση, που θα έπρεπε να έχει παραδοθεί ότι το φάρμακο εταιρεία. Επίσης, αυτή τη στιγμή που θα ψεκάσουν, έχουμε το εξής πρόβλημα. Έχει καθεί το εργαλείο της πρώτης. Από εδώ και πέρα θα μιλάμε μόνο για καταστολή. Δηλαδή θα τρέχουμε πίσω από την ασθένεια. Και ο λόγος απλώς, η ταχύτητα εξάπλωση της νόσου είναι μεγαλύτερο της ταχύτητας καταπολέμησης. Αυτό που πάνε να κάνουν τώρα θα θεραπεύσουν 20% αυτή τη προσπάθεια. Προς απάντηση των κατηγοριών, ο αντιπεριφερειάρχης Καβάλας στις δηλώσεις του τόνισε ότι έχει υπογραφεί τριετές σύμβαση, της οποίας ο προϋπολογισμός έχει αυξηθεί με σκοπό τη διενέργεια περισσότερων ψεκασμών. Καταρχήν μου προξένηξε έκπληξη το γεγονός της δήλωσης του επικεφαλής της Περιφερειακής Σύνδεσης αλλά και κάποιων περιφερειακών συμβούλων της αντιπολίτευσης για την κριτική που ασκούν στην διοίκηση της περιφέρειας για το πρόγραμμα καταπολέμησης των κουνουπιών. Καταρχήν να πούμε εδώ ότι είναι ένα τριετές πρόγραμμα που ξεκινάει το 2020 και λήγει το 2022, όπου έχουμε αυξήσει τον προϋπολογισμό από 7 εκατομμύρια που ήταν την προηγούμενη τριετία στα 11,5 εκατομμύρια ευρώ. Και αυτό γιατί έχουμε αυξήσει την περιφορά των στρεμμάτων, έχουμε αυξήσει τα συνεργεία που κάνουν τους επίγειους ψεκασμούς, καθώς επίσης και χρησιμοποιούμε μια καινούργια μέθοδο εντοπισμό του ιού του Δυτικού Νείλου μέσα από τα πτηνά. Επομένως, εμείς βρισκόμαστε σε εγρήγορση. Ήδη έχει ξεκινήσει ένα εκτεταμένο πρόγραμμα καταπολέμησης κουνουπιών το τελευταίο χρονικό διάστημα και έχει βελτιωθεί η κατάσταση. Τα μηνύματα που παίρνουμε από όλες τις περιοχές του νομού της Καβάλας είναι μηνύματα θετικά και πραγματικά γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από τους επίγειους αλλά και από τους εναέριους ψεκασμούς. Βέβαια, οι αεροψεκασμοί οι οποίοι γίνονται αυτή τη στιγμή και συνεχίζονται είναι αεροψεκασμοί προνυφοκτονίας, προνύφες δηλαδή. Συνεχίζονται μέχρι. Εμείς εδώ και πάρα πολύ καιρό, από το Φεβρουάριο, ζητούσαμε από το Υπουργείο Υγείας να μας εγκρίνει αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας. Δηλαδή, για να καταλαβαίνει ο κόσμος, βραδινούς ψεκασμούς ULV την ώρα που τα κουνούπια είναι στην κυκλοφορία, που είναι σε έξαρση. Αυτή η αδειοδότηση άργησε να μας δοθεί από το Υπουργείο, επικαλούνταν διάφορα γεγονότα. Εν πάση περιπτώσει, μετά από πιέσεις έντονες δικές μας, διότι η περιφέρεια δικιά μας δεν είναι όπως είναι άλλες περιφέρειες. Είναι συγκοινωνιάζει με την Τουρκία, την περιοχή του Εύρου. Έχουμε πολλά δέλτα, είναι πολύ υγρή περιφέρεια, έχουμε πολύ κάμπο. Είναι μια περιφέρεια η οποία το κουνούπι δυστυχώς ευδοκιμεί. Εν πάση περιπτώσει, την Παρασκευή, προχτές δηλαδή, μας ήρθε η περιβόητη αδειοδότηση από το Υπουργείο Υγείας για να κάνουμε τους αεροψεκασμούς ακμεοκτονίας, επαναλαμβάνω, γιατί για προνύμφες τους κάνουμε έτσι κι αλλιώς. Εμείς θεωρούμε ότι οι αεροψεκασμοί της ακμεοκτονίας είναι οι πιο δραστικοί, γιατί από την εμπειρία που έχουμε από τα προηγούμενα χρόνια είναι αυτή τελικά που δίνει την περισσότερη λύση και ίσως στην καταπολέμηση των κουνουπιών δίνει το καλύτερο αποτέλεσμα. Ξέρετε πολύ καλά ότι η καταπολέμηση των κουνουπιών είναι ένα πολύ δύσκολο εγχείρημα, είναι δύσκολη κατάσταση. Δεν κατάφερε ποτέ κανείς να τα εξαφανίσει. Την Παρασκευή και το Σάββατο θα διενεργηθούν οι απαραίτητοι ψεκασμοί. Ωστόσο, είναι σημαντικό οι πολίτες να αποφύγουν με τα μέτρα ατομικής προστασίας τα τσιμπήματα των κουνουπιών. Ιδίως την Παρασκευή και το Σάββατο θα γίνουν εναέριοι ψεκασμοί ακμεοκτονίας, εφόσον έχουμε πάρει την άδεια από το Υπουργείο Δημόσιας Υγείας, αλλά και οι επίγειοι ψεκασμοί γίνονται σε καθημερινή βάση σε όλους τους δήμους της Περιφερειακής Ενότητας Καβάλας. Επομένως, αυτό που πρέπει να περάσουμε το μήνυμα στους συμπολίτες μας είναι ότι πρωτίστως μας ενδιαφέρει η δημόσια υγεία, πρωτίστως μας ενδιαφέρει να μην έχουμε κρούσματα ιού του Δυτικού Μνενήλου και σε αυτό το τομέα, τουλάχιστον στην Περιφερειακή Ενότητα Καβάλας και Θάσου, γίνεται μια εξαιρετική δουλειά και από τους αναδόχους της καταπολέμησης των κουνουπιών, αλλά και από τους υπαλλήλους της Διεύθυνσης Υγείας και Κοινωνικής Συμπέρασμας. Είναι πιο εύκολο να προστατευτείς από τον ιό του Δυτικού Νείλου. Απλά αποφεύγεις τα τσιμπήματα των κουνουπιών.
με τα γνωστά μέτρα που είπαμε, τις σίτες, τα αντικουνουπικά, το να φοράμε μακριά μανίκια το βράδυ, δροσερά ρούχα, τα οποία θα τα ψεκάσουμε από πάνω, να αποφεύγουμε τις αγροτικές εργασίες μετά το σούρουπο που τα κουνούπια είναι δραστήρια, να μην αφήνουμε στάσιμα νερά στο σπίτι. Αν τα κάνουμε αυτά και δεν τσιμπιόμαστε από τα κουνούπια, δεν μπορούμε να κολλήσουμε ιό Δυτικού Νείλου. Είναι πολύ πιο απλό και πιο εύκολο σε σχέση από την προστασία με τον κοροναϊό.